συνελήφθησαν χθες και σήμερα σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο λεωδαπίδια κινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το απόγευμα, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλευαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σημαστάσεις των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα. Τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει. Στην δεύτερη περίπτωση, σήμερα τις πρωινές ώρες, ο δεύτερος διακινητής, οδηγώντας δημοσίας χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, ρημουλκώματα ρημουλκούμενου, μετέβη στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων Εύρου προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών, διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε αποκρύψει επιμελώς στο ρημουλκούμενο μεταξύ των εμπορευμάτων 4 μη νόμιμους μετανάστες, μεταφέροντάς τους με αυτόν τον τρόπο παράνομα στο εσωτερικό της χώρας. Κατασχέθηκαν τα νωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και Φερών Αλεξανδρούπολης.